Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα βέβαια το συγκεκριμένο το βίντεο είναι ένα στο οποίο θα κάνουμε review από το ρολόι που βλέπετε να φοράω. Το ρολόι το συγκεκριμένο το οποίο βλέπετε να φοράω είναι το Huawei Watch 3 Pro, η Elite Edition. Άρα δηλαδή μιλάμε για το ρολόι που έχει το τιτάνιο στην κάσα του, όπως επίσης και το τιτάνιο στο λουράκι. Εντάχει, θα σας πω κάποια χαρακτηριστικά του ρολογιού, τα πολύ βασικά, απλά για να το θυμηθούμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί περιμένουμε να φτάσει και ο Κώστας εδώ πέρα στο πάρκο στο οποίο είμαι. Καθότι από ό,τι κατάλαβα, τον περιμένει ένας φίλος του να έρθει να μαζέψουν ό,τι κομμένο δέντρο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πάρκο από όλο αυτό το διάστημα. Μιλάμε για ένα ρολόι το οποίο αρχικά να πω ότι μου δόθηκε από το Huawei Customer Service Center στη Μιχαλοκοπούλου 178 για να το δοκιμάσουμε, να το ανοίξουμε και να το τεστάρω, ούτως ώστε να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί και ποια είναι η άποψή μου πάνω σε αυτό. Τα χαρακτηριστικά του ρολογιού είναι το ότι μιλάμε για ένα ρολόι σε μέγεθος 48 χιλιοστά επί 49,6 επί 11, άρα δηλαδή το μέγεθος της κάσας είναι στα 48 χιλιοστά. Μιλάμε για ένα βάρος το οποίο χωρίς το λουράκι είναι στα 63 γραμμάρια και μια οθόνη η οποία είναι ανάλυσης high definition. Ωστόσο, το μέγεθος της ανάλυσης είναι 466 επί 466 πίξελ και το μέγεθός της γενικότερα είναι 1,43 ίντσες. Η κατασκευή του ρολογιού είναι από τιτάνιο και κεραμικό. Το ρολόι από πάνω έχει γυαλί από ζαφύρι για να μπορεί να προστατεύεται. Ενώ βγαίνει και σε μια κανονική έκδοση, να το πω έτσι, η οποία βγαίνει με λουράκι από δέρμα. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά, το λουράκι. Αλλιώς η κάσα είναι κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά. Υποστηρίζει συνδεσιμότητα για 3G και 4G, είναι αδιάβροχο σε 5 ATM, άρα μιλάμε για βάθος μέχρι 50 μέτρα, δεν είναι δυνατό δηλαδή να το πάρουμε για καταδύσεις ή κάτι περισσότερο από αυτό. Και όσον αφορά τη μνήμη και τη χωρητικότητα αυτής, έχει 2 GB RAM και 16 GB μνήμη για να μπορούμε να αποθηκεύουμε αρχεία. Η οθόνη του είναι AMOLED και συγκριτικά με την μπαταρία των 790 mAh, νομίζω, έχει μία διάρκεια 5 ημέρες εφόσον κάνουμε κανονική χρήση, δηλαδή έχουμε τα πάντα ανοιχτά, και εφόσον κάνουμε το Ultra Save Mode ή κάπως έτσι τέλος πάντων που λέγεται, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 21 ημέρες χρήσης. Επίσης έχει ασύρματη φόρτιση, ολοήμερη ανίχνευση και ανάγνωση καρδιακών παλμών, οξυγόνου, μπορεί επίσης να μετράει τον ύπνο μας καθημερινά εφόσον το θέλουμε. Αντίστοιχα με αυτό μπορούμε να καταγράφουμε τις ασκήσεις που κάνουμε σε αθλήματα, σε ποδήλατα, σε τρέξιμο, στα πάντα. Αυτά είναι τα γενικότερα και πολύ γρήγορα βασικά του χαρακτηριστικά. Και πάμε τώρα να σας πω την άποψή μου δοκιμάζοντάς το, γιατί αυτές τις ημέρες κλείνω και τις 2 εβδομάδες χρήσης. Να τονίσω βέβαια εδώ πέρα ότι το ρολόι το συγκεκριμένο ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ αμέσως μετά από το Huawei Watch GT Runner. Ένα δηλαδή ρολόι το οποίο κατεξοχήν δημιουργήθηκε για να βοηθήσει πιο πολύ αυτούς οι οποίοι τρέχουν. Άρα για τις προηγούμενες 2 εβδομάδες είχα στο μυαλό μου τις πληροφορίες που λάμβανα από αυτό το ρολόι, και το λέω γιατί απλά μου έκαναν μία διαφορά ενώ όταν ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο, όχι τεράστια, απλά μου έκαναν. Η άποψή μου αρχικά για το συγκεκριμένο το ρολόι δεν ήταν αρνητική, δεν ήταν ωστόσο τόσο θετική όσο ήταν για το GT Runner το οποίο δοκίμαζα προηγουμένως. Και γιατί το λέω αυτό? Με το που άνοιξα το ρολόι, ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ, επειδή είχα συνηθίσει το runner το οποίο είχε καταγραφεί για σκηνάκι, είχε καταγραφεί για ποδήλατα, για τρέξιμο, για τα πάντα, και αυτό που μου κακοφάνηκε περισσότερο, για να σας πω την αλήθεια, είναι το σκηνάκι. Επειδή λοιπόν είχα αυτό σαν συνήθεια, λέω ok, πάνω κάτω έχουν κυκλοφορήσει το ίδιο διάστημα, άρα θα μπορώ και με αυτό να καταγράφω το σκηνάκι. Προς μεγάλη μου έκπληξη, το συγκεκριμένο το ρολόι δεν είχε καταγραφεί για σκηνάκι, άρα εκ των πραγμάτων γυρνούσα, αν μπορώ αυτό να το πω, γύρισμα στον τρόπο με τον οποίο κατέγραφα αυτόν τον τύπο ασκήσεων με το GT2 Pro. Γιατί και το GT2 Pro δεν έχει ξεχωριστή εγγραφή για αυτό το άθλημα, να το πω έτσι, είτε αυτόν τον τύπο άσκησης. Εκεί είναι λίγο που ξύνησα. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα το καταγράφω με τον τρόπο που το καταγράφα και με το GT2 Pro. Προχωρώντας ωστόσο την ημέρα και σετάροντας το ρολόι, γιατί καλώς ή κακώς το συγκεκριμένο το ρολόι μου πήρε λίγο παραπάνω χρόνο στο να το σετάρω, ενώ το GT Runner μου πήρε λίγο παραπάνω χρόνο στο να καταλάβω ακριβώς αυτά που μου δείχνει, γιατί ήταν εξειδικευμένα ως προς το τρέξιμο. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει με τη ρύθμιση του ρολογιού, έχω τελειώσει με την φόρτιση, έχω τελειώσει με τα πάντα, κάθομαι το βράδυ,
μου πετάει δύο ενημερώσεις. Μου έκανε πρώτα αυτή που μου εμφάνισε προς το απόγευμα, την τελειώνω, και το βράδυ μου βγάζει δεύτερη ενημέρωση. Και ξαφνικά ξυπνάω την επόμενη μέρα, πάω να κάνω τις γυμναστικές μου. Ήταν και η φάση που ήθελα να πηγαίνω λίγο βόλτες με το ποδήλατο και βλέπω ότι έχει περάσει μέσα στις ασκήσεις και το σκηνάκι. Γενικότερα μου είχε πλέον το ίδιο μενού με αυτό που είχα και στο GT Runner. Και λέω, τι γίνεται εδώ, καλησπέρα τα παιδιά, και δεν συμμαζεύεται. Εκεί είναι λίγο που ήρθα και αναθάρεψα και γενικότερα εκεί είναι που ξεκίνησε να αλλάζει λίγο και η άποψή μου όσον αφορά το συγκεκριμένο το ρολόι. Και το λέω γιατί είχα καλομάθει, η αλήθεια είναι, με το runner, και αυτά με είχαν βολέψει πάρα πολύ, γιατί μπορούσα να μετράω τους παλμούς μου, μπορούσα να βλέπω τι χάνω με το σκηνάκι, πόσα άλματα έχω κάνει, τα πάντα. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ θετικό, ήταν μια πάρα πολύ θετική έκβαση και με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Όσον αφορά το GPS του, η καταγραφή του είναι επίσης εκπληκτική, είναι επίσης πολύ ακριβές. Στην αρχή και αυτό μου έκανε κάποια θέματα μέχρι να μπορέσει να συγχρονίσει. Ωστόσο πλέον μετά από 2 εβδομάδες έχει αρχίσει και συγχρονίζει λίγο πιο γρήγορα. Μην φανταστείτε καμία διαφορά τεραστίων διαστάσεων, είναι όμως μια διαφορά η οποία φαίνεται. Επίσης αυτό που με σκάλωσε λίγο στην αρχή και το σκεφτόμουν είναι το ότι συγκριτικά με το GT Runner αυτό έχει 4 φωτοδιόδους ενώ το Runner έχει 6 για να μπορεί να καταγράφει τους παλμούς, και σκεφτόμουν μήπως δεν είναι τόσο καλό και τόσο ακριβές όσο είναι το Runner. Αυτό εν τέλει με έβγαλε απόλυτα λάθος, γιατί όπως και στο Runner, στο ποδήλατο και γενικότερα όταν κάνω γυμναστική φοράω, όπως σας έχω πει, τον Imanta. Η διαφοροποίησή τους και εδώ ήταν περίπου 5 παλμοί. Έφτασα σε κάποια σημεία τη διαφοροποίηση στα 10, δηλαδή 10 παλμούς διαφορά, αλλά αυτό ήταν για δευτερόλεπτα. Αφού του περνάγανε αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα, επανερχόταν στα 2-3 διαφορά στους παλμούς. Αυτό δηλαδή ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί τουλάχιστον έβλεπα ότι ακόμη και αν κάποια στιγμή δεν έχω μαζί μου τον Imanta για να τον φορέσω και να τον χρησιμοποιήσω, θα μπορούσα να ξέρω ότι η καταγραφή από το ρολόι εν μέρη είναι ακριβής. Και λέω εν μέρη γιατί καλώς ή κακώς έχουμε ξαναπεί ότι αυτές οι συσκευές δεν είναι ιατρικές συσκευές, άρα εκ των πραγμάτων χρησιμοποιούνται καθαρά και μόνο για να έχουμε μία ένδειξη. Στο πλαίσιο δηλαδή των μετρήσεων όσον αφορά τη γυμναστική και γενικότερα ύπνους, παλμούς, οξυγόνα, ήταν εξίσου καλό με το Runner που είναι και το τελευταίο ρολόι το οποίο έχει βγει. Αυτό που είναι η μεγάλη του διαφορά σε σχέση με το Runner, όπως επίσης και σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ρολόγια που εγώ έχω χρησιμοποιήσει, είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας, των ειδοποιήσεων και των ενημερώσεων όταν έχουμε μήνυμα, όταν έχουμε κλήσεις, όταν έχουμε γενικότερα τα πάντα. Και σε αυτό το ρολόι μπορούμε, όταν δεχόμαστε ένα μήνυμα, εγώ το έχω δοκιμάσει στο WhatsApp, όπως επίσης και στα γραπτά μηνύματα, μπορούμε να διαβάζουμε προφανώς τα μηνύματα από εδώ πέρα και μπορούμε να απαντάμε. Με τεράστια διαφοροποίηση, ενώ στο Runner, εκτός και αν δεν το έχω προσέξει εγώ, στο Runner έχουμε τη δυνατότητα να απαντάμε με προσυμπληρωμένες φράσεις ή με smileys, εδώ έχει κανονικά πληκτρολόγιο στο οποίο μπορούμε να εγκαταστήσουμε και την ελληνική τη γλώσσα και να πληκτρολογούμε κατευθείαν από το ρολόι και να στέλνουμε την απάντηση. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές με έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να έχω το κινητό μακριά και να βαριόμουν να σηκωθώ και να το πιάσω για να μπορέσω να γράψω το μήνυμα, και με βόλεψε εκπληκτικά. Λίγο με σκάλωσε το θέμα του μικροφώνου ηχείου, γιατί συνεχίζω να θεωρώ ότι το Runner στο πλαίσιο του ηχείου είναι καλύτερο, επειδή στο Runner είναι στο πλάι εδώ, ενώ στο 3 Pro το ηχείο είναι πάλι εδώ, αλλά είναι από κάτω. Αυτό σημαίνει ότι επειδή είναι από κάτω, εάν κάποιος κάνει το χέρι του έτσι και το ρολόι μπορεί να έχει πάει λίγο πιο μπροστά, έρχεται και μπουκώνει το ηχείο. Άρα δεν ακούς καλά. Το μικρόφωνο έχει την ίδια αποτελεσματικότητα που είχε και στο GT2 Pro, όπως επίσης και στο Runner. Η αίσθηση που έχει κάποιος χρησιμοποιώντας το ρολόι όσον αφορά την κύληση είναι και εδώ απίστευτη. Είναι και εδώ εξίσου καλή, όπως επίσης είναι με το Runner, γιατί και αυτήν η οθόνη
είναι πιο καλή ως προς την απόκρισή της. Και μην ξεχνάμε ότι πέραν από την οθόνη την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετακινούμαστε μέσα στο μενού ή γενικότερα για να μετακινούμαστε μέσα σε επιλογές, υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τη στεφάνη που έχει εδώ πέρα στο πλάι και με αυτήν επίσης μπορούμε να μετακινούμαστε. Είτε στο μενού μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη στεφάνη για να ορίσουμε την αντίστροφη μέτρηση, μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε ανάμεσα στις οθόνες προς τα πάνω και κάτω την ώρα που κάνουμε γυμναστική για να μπορούμε να βλέπουμε και τις υπόλοιπες οθόνες, γιατί κάποιες οθόνες έχουν διαφορετικές ενδείξεις από τη βασική. Γενικότερα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να αλλάζουμε την ένταση του ήχου την ώρα που ακούμε μουσική, είτε όταν είμαστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Για την αίσθηση της κατασκευής και των υλικών δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, σας τα έχω αναφέρει ήδη. Λίγο ενοχλητικό ήταν το στοιχείο το ότι για να μπορέσω να κάνω την αναβάθμιση του ρολογιού πλέον δεν γίνεται μέσα από το Huawei Health όπως γινόταν στα προηγούμενα ρολόγια, γενικότερα στα άλλα ρολόγια. Εδώ υποχρεωτικά σου βγάζει την ενημέρωση του Huawei Health και σου λέει ότι για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις και να κάνεις την αναβάθμιση θα πρέπει να πας και να το κάνεις όλο από το ρολόι. Αυτό σημαίνει ότι το ρολόι κατεβάζει την ενημέρωση στη μνήμη του, την εγκαθιστά. Αυτό βέβαια καθυστερεί αρκετά, γιατί εδώ πέρα καλώς ή κακώς έχει να κάνει με διαφορετικές ρυθμίσεις, επειδή μιλάμε και για 3G, 4G, εκ των πραγμάτων δηλαδή και τα αρχεία είναι μεγαλύτερα, γιατί υπολογίστε ότι τα αρχεία στα άλλα τα ρολόγια ήταν 50, 60, 70, 80 MB. Εδώ μιλάμε για 380, 400, 500. Είναι τεράστια η διαφορά. Καθυστερούσε λίγο, αλλά εντάξει, το βάζεις κάποια στιγμή που δεν έχεις να κάνεις κάτι και ξέρεις ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Επίσης, μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα τα ρολόγια είναι το γεγονός του ότι όταν έχεις το κινητό ανοιχτό, γιατί μπορεί να έστειλες κάποια μηνύματα και να έχεις την οθόνη ακόμα αναμένη, θα σου χτυπήσει το κινητό ότι έχεις μια ειδοποίηση, θα σου χτυπήσει ότι έχεις καινούργια μηνύματα στο WhatsApp, στο Viber ή οτιδήποτε. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χτυπήσει καθόλου το ρολόι. Αυτή δηλαδή την ενημέρωση και την ειδοποίηση δεν την στέλνει καθόλου στο ρολόι για να μπορέσετε να το γνωρίζετε. Εδώ είναι μια διαφορά σε σχέση με τα άλλα τα ρολόγια τα οποία σε κάθε περίπτωση χτυπούσανε, δονούνταν και μας ενημερώνουνε. Και κάτι που επίσης με ενόχλησε δεν είναι δηλαδή το ότι είναι και ο αποτρεπτικός παράγοντας, να το πω έτσι, απλά ήταν λίγο ενοχλητικό γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να βιάζεσαι. Είναι πως όταν κάνεις άσκηση μπορεί να είσαι, ας πούμε, με το ποδήλατο, όπως έχει τύχει σε μένα. Και χρειάστηκε να σταματήσω κάπου για να μπορέσω να πάω σε ένα μαγαζί να πάρω κάτι και την ώρα που έβγαινα από το μαγαζί να θέλω να ξαναβάλω την άσκηση από την παύση να συνεχίσει για να το καταγράφει. Καθυστερεί λίγο να σου βγάλει το ότι είναι σε παύση και να σου βγάλει επίσης το ότι έχει ξεκινήσει πάλι να κάνει την καταγραφή. Και το ξέρω γιατί την πάτησα, εννοώντας το ότι μπήκα κάποια στιγμή σε ένα μαγαζί, έκανα παύση την καταγραφή της εκγύμνασης και όταν βγήκα από το μαγαζί και γύρισα το ρολόι έτσι ώστε να ανάψει η οθόνη για να μπορέσω να δω εάν όντως είχα πατήσει παύση ή όχι, στην οθόνη μου άνοιξε κατευθείαν την εικόνα της καταγραφής της άσκησης, αλλά δεν μου πέρασε από πάνω τη μεμβράνη, να το πω έτσι, την επιφάνεια, την οθόνη ή όπως θέλετε πείτε το, που έδειχνε ότι εδώ έχει γίνει παύση και να συνεχίσω την άσκηση. Με αποτέλεσμα, εγώ να πιστεύω ότι η άσκηση συνεχίζεται και απλά είχα ξεχάσει να κάνω καταγραφή, ενώ επί της ουσίας έκανα όλη την υπόλοιπη διαδρομή με το ρολόι να μην καταγράφει τίποτα. Αυτό είναι λίγο το ενοχλητικό και αυτή είναι η καθυστέρηση βγαίνει μερικές φορές γενικότερα στη χρήση του ρολογιού, από το πότε θα σου έρθει μια ειδοποίηση μέχρι το πόσο γρήγορα θα ανοίξει το μενού στο ρολόι. Έχει δηλαδή μια μικρή καθυστέρηση. Ίσως να φταίει το ότι κάνει πάρα πολλά πράγματα το ρολόι και ίσως να φταίει το ότι έχει Wi-Fi, έχει το Bluetooth που κανονικά δεν θα έπρεπε. Έχει επίσης το 4G, 3G. Παρότι εγώ δεν το χρησιμοποιώ, δεν ξέρω αν φταίνει όλα αυτά. Σε γενικές γραμμές δεν έχει, όσον αφορά το πλαίσιο της άθλησης, τις πληροφορίες που δίνει το runner, το οποίο βέβαια το τονίζω και πάλι ότι τις δίνει αυτές τις πληροφορίες την ώρα που καταγράφει τρέξιμο και φαίνεται και στις καταγραφές που έχω στο Huawei Health, γιατί σε αυτές που έχουν γίνει από το runner βλέπω περισσότερες πληροφορίες εκ των πραγμάτων. Ενώ σε αυτές που έχουν γίνει από αυτό δεν βλέπω τις ίδιες. Αυτό βέβαια δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας, δεν είναι δηλαδή κάτι που εμένα θα με σταματήσει, γιατί εγώ ούτως ή άλλως δεν καταλάβαινε, ας πούμε, το running index ability ή running ability index, όπως λέγεται
Δεν καταλάβαινε ακριβώς τι έδειχνε. Εντάξει, τα διάβαζα, προσπαθούσα να πάρω χαμπάρι τι γινότανε, αλλά οκ. Okay. Η μεγάλη διαφορά του ρολογιού σαν αίσθηση είναι το ότι κρατάει όντως, όταν χρησιμοποιείς τα πάντα, 5 ημέρες. Δηλαδή, πραγματικά, από την πρώτη μέρα που το χρησιμοποίησα, κρατάει 5 μέρες. Δεν κρατάει μέρα παραπάνω. Βέβαια, και εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει καταγραφή ύπνου εκ των πραγμάτων. Ανάγνωση καρδιακών παλμών όλη την ημέρα. Ανάγνωση οξυγόνου όλη την ημέρα. Το έχω αλλάξει τα φώτα στο να μιλάω στο τηλέφωνο, να μου χτυπάει όλη την ώρα για μηνύματα. Έτυχε αυτή την περίοδο να μιλάω ασταμάτητα και κρατάει όντως 5 μέρες. Βέβαια και πάλι, συγκριτικά με κάποια άλλα ρολόγια τα οποία κρατάνε μία μέρα, αυτό είναι παράδεισος και δεν το συζητάμε. Απλά συγκριτικά με το ότι το GT2 Pro κρατούσε πλέον, έχοντας το ρολόι αυτό τόσο καιρό, περίπου από 14 μέρες που κρατούσε στην αρχή, περίπου 12 μέρες, η διαφορά είναι μεγάλη. Ναι, μεν είναι αισθητή, αλλά δεν είναι και πάλι ενοχλητική, γιατί οι 5 μέρες και πάλι είναι αρκετές. Η συνολική αίσθηση του ρολογιού είναι το ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ρολόι. Αν με ρωτούσε κάποιος αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στο GT2 Pro, το οποίο χρησιμοποιεί ήδη πάνω από χρόνο, ανάμεσα στο Runner, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει επίσης για 2 εβδομάδες, και ανάμεσα σε αυτό, τι θα επέλεγες? Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώντας το 3 Pro, έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτές τις 2 εβδομάδες ότι θα ήθελα να το αγοράσω. Έχω σκεφτεί πολλές φορές τελικά ότι ενώ ξεκίνησα με λίγο αρνητική σκέψη και λίγο αρνητική αίσθηση, καταλήγω να σκέφτομαι ότι ναι, είναι ένα ρολόι με το οποίο θα άλλαζα το GT2 Pro. Όλα βέβαια έρχονται στο θέμα των χρημάτων, γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή, αν είχα 490, 450, 390, δεν ξέρω πόσο κάνει, ανάλογα και το αν θα έχει κάποια προσφορά, θα το αγόραζα. Γενικότερα για κάποιον που έχει το Huawei Watch GT, δεν έχει κάποιο από τα άλλα, θα το αγόραζα με κλειστά τα μάτια. Ανάμεσα στο Runner και στο 3 Pro θα αγόραζες ποιο από τα δύο? Εγώ προσωπικά, σαν Γρηγόρης, σαν Γκρίγκζερ της καρδιάς σας, θα αγόραζα το 3 Pro. Δεν θα αγόραζα το Runner, γιατί αυτά που μου δίνει το Runner εμένα δεν με εξυπηρετούν. Ιδάλλως, αν είστε δρομέας, ναι, πάτε στο Runner. Αν δεν είστε δρομέας και έχετε να διαθέσετε τα χρήματα τα συγκεκριμένα, πάτε στο 3 Pro με κλειστά τα μάτια. Αν δεν έχεις καθόλου ρολόι, πάλι ποιο θα αγόραζες? Η απάντηση είναι ίδια. Έχει να κάνει με το τι θέλει να κάνει ο καθένας. Εγώ, το ξαναλέω, πάω στο 3 Pro. Και από θέμα υλικών και κατασκευής, και επειδή αυτά που μου δίνει εμένα με εξυπηρετούν. Με εξυπηρετεί το ότι κρατάει τόσες μέρες η μπαταρία, παρότι είναι 5 και δεν είναι 14. Με εξυπηρετεί το ότι κάνει όλα αυτά που κάνει. Με εξυπηρετεί το ότι μπορώ να απαντάω από το ρολόι. Με εξυπηρετεί το ότι μπορώ να έχω το Petal Maps για να μπορώ να έχω χρήση στο ρολόι και στους χάρτες, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγω το κινητό, γιατί κάθε φορά που χρειάζεται να στρίψεις ή οτιδήποτε, γενικότερα να αλλάξεις κατεύθυνση, δονείται και το δείχνει στην οθόνη. Με εξυπηρετεί ότι μπορώ να μιλάω προφανώς από το ρολόι, χωρίς να χρειάζεται να παίρνω το τηλέφωνο και να το έχω στο αυτί μου. Οι ειδοποιήσεις είναι πάρα πολύ καλές, η καταγραφή του ύπνου είναι εκπληκτική, η καταγραφή του οξυγόνου επίσης, η καταγραφή της διαδρομής μέσω του GPS επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Άρα, για μένα είναι σίγουρη αγορά, είναι σίγουρα το αγοράζω. Η εμπειρία μου είναι απίστευτα θετική και οφείλω να ομολογήσω εδώ πέρα αυτό που έλεγα προηγουμένως για την μπαταρία, ότι κρατάει 5 μέρες. Κρατάει 5 μέρες παρά τη χρήση που γίνεται. Και τι εννοώ με αυτό, για να κλείσω και το βίντεο. Αυτές τις μέρες έχει τύχει κάποιες φορές από αυτές που έχω κάνει ποδήλατο, πέραν του ότι χρησιμοποιούσα το ρολόι για να καταγράφει τη διαδρομή, παλμούς, οξυγόνα, GPS, τα πάντα, έτυχε 1 με 2 φορές να το χρησιμοποιώ παράλληλα και με τους χάρτες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το ρολόι δεχότανε και την πληροφορία, εκτός των καταγραφών που έκανε, δεχότανε και την πληροφορία κάθε φορά από το Petal Maps, το οποίο ανάγκαζε το ρολόι να δονείται και να μου χτυπάει συνεχώς για να με ενημερώνει ότι στρίβεις εδώ, στρίβεις εκεί, συνεχίζεις ευθεία για τόσα μέτρα, για από εδώ, για από εκεί. Παρά δηλαδή την αρκετά έντονη χρήση που έγινε, κρατούσε και πάλι 5 μέρες. Αυτό ήταν το review, αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά το Huawei Watch 3 Pro. Θα το αγόραζα.
το ξαναλέω ότι είναι ένα ρολόι το οποίο μου δόθηκε από το Huawei Customer Service Center στη Μιχαλακοπούλου 178 για να το ανοίξουμε, να το δούμε και να το δοκιμάσω. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε και να περνάτε καλά, να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας, όπως επίσης να μένετε ασφαλείς. Θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.